Θα έχουμε ένα τελικό μόλις συμπληρωθούν 10 το ημιτελική, θα έχουμε 10 νικητές. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα, επειδή άλλο ψηφίζει συνήθως η κριτική επιτροπή και άλλο ψηφίζει το κοινό, αντί για 10 διαγωνιζόμενους στο τελικό να έχουμε 20. Παίζει και αυτό. Ακόμα καλύτερα, θα είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Να με χωρίσει η γυναίκα να το συνεχίσω έτσι. Όπως και να έχει όμως, το σημαντικό είναι το έπαθλο. Και το έπαθλο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που μετράει. Και το έπαθλο είναι ένα ολοκληρωμένο CD, το οποίο με την υπογραφή του Enzo The Club και εδώ των συνεργατών του συγκεκριμένου μαγαζιού και βεβαίως των μουσικών μας και βεβαίως των μεγάλων υπογραφών που έρχονται εδώ στην Κριτική Επιτροπή, των μεγάλων κορυφαίων μουσικών που μας τιμούν με την παρουσία τους, υπουργών, συμποτών, θα δημιουργηθεί ένα CD το οποίο ο νικητής ή η νικήτρια θα το χρησιμοποιήσει ως τραμπολίνο στην καριέρα του. Θα είναι ουσιαστικά η αρχή για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Πάμε να συνεχίσουμε. Το καλύτερο ψέμα. Μάριο Σιδερωμένο. Δεν νομίζω να έχει εφευρεθεί ακόμα Μάριο το καλύτερο ψέμα. Είναι πολλά που ακούμε. Μάριο. Μα με πνίγεις. Πάμε ένα δάκρυ να προλάβω. Πόσα λεπτά να πετάω. Πες μου το καλύτερο ψέμα. Στο μυαλό, το παλάκι σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πως έκανα. Παρακολουθώ να κάνω. Πες μου ακόμα ένα ψέμα. Ούτε δεν νοιάζει με κανένα. Άσε με στην καρδιά και στην τύχη. Ακόμα σε περάσω την αλήθεια, πως να μην πιστέψω την αλήθεια. Πες μου το καλύτερο ψέμα, να δυνατάσω στο τέλο, να μου ξεγελάσεις το μυαλό, το παράγει σε σε κάπου ολοκληρωθώ να κάνω. Πες μου ακόμα ένα ψέμα που δεν μοιάζει με κανένα. Άσε να στην αγκή και στην τύχη να ακόμα παραδοθεί. Πες μου το καλύτερο ψέμα, πάντα δυνατά σου στο τέρμα. Ξεγελάσεις το μυαλό, το παράγει σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πως αγαπώ, κορονοϊκό να κάνω. Πες μου ακόμα ένα ψέμα, που δεν μοιάζει με κανένα. Άσε να σκέφτω και στην τύχη, ακόμα παραπέμπω.